τον αφορά δηλαδή πολύ και η ιδιωτική μας ζωή, για να κάνουμε ένα ρεζουμέ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πάρα πολύ. Επεμβαίνει, παρεμβαίνει, πες κι άλλο ρήμα. Τι, σε παίρνει και εσένα και σου λέει, ας πούμε, γιατί είσαι φλερτάρι ο Βασιλόπουλος. Όχι, όταν χανόμαστε, θα επανέλθω εκεί, γιατί μου το επέπληξε το παιδάκι μου και δεν ξέρεις πόσο καλό είναι, πόσο γλυκό. Έχεις δει ποτέ τι έχει κάτω από το πουκάμισό του στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο κουμπί. Σε ξέρεις. Δεύτερο, τρίτο. Θέλεις να δεις. Κάτια. Γιατί μίλησες για έξω τη συζήτηση. Ο κύριος Λεμπέζης ξέρει. Γιατί θες να το δείξεις αυτό. Όχι, δεν θα το δείξεις, σε παίρνει. Όχι, του αρέσει λοιπόν πάρα πολύ η παρεμβάση με βάση την ιδιωτική ζωή και είναι μια μόνιμη εποδός, καλά τα λέω κάτι μου. Πολύ καλά. Την πρώτη αυτή στο τηλέφωνο, τι κάνεις. Θα το πει, θα το πει. Πρόσεξε. Καταρχήν του αρέσει να πειράζει όλες τις γυναίκες του θεάς. Ειδικά για τη Μίρικα όμως, έχεις κάποια επίθετα συγκεκριμένα. Πρόσεξε, πρόσεξε καλά. Πρόσεξε την Μίρκα. Όχι, όχι, δεν ασχολούμαι. Όχι, όχι, δεν θέλω. Παίζει ένα σοβαρό ρόλο τη Εύα. Α, γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Αν δεν έπαιζε αυτό ρόλο. Είναι χρόνια αυτή η σχέση. Θα τα άκουγε. Που λέμε σου απαγάπη, σε παρακαλώ. Πε μια κουβέντα, παιδί μου. Δεν με αφήνει. Ε, πώ δεν σε αφήνει, βέβαια. Ήρεμα. Είναι ωραία όμω όλα αυτά που λέει. Τι ωραία που μίλησε για την παλαιολόγου. Δεν πρέπει να μιλήσει και να πει και για σένα κάτι αντίστοιχο. Όταν πήρε τη Μίρκα, ποιο σήκωσε το τηλέφωνο, α πούμε. Αυτό δεν μας το πει. Δημοσιογραφάρες έχω σήμερα. Αυτή δεν αφήνει άλλο αν το σηκώσει. Σε ξεγελάει, δεν αφήνει άλλο, ναι. Το σηκώνει ήδη. Και μπορεί να έχει τρεις μέσα. Νόμιζες, είδες πως κατέληξε. Για να το λέει κάτι ξέρετε. Ναι, είναι η ώρα να μιλήσεις. Δεν υπάρχει λόγος να το πω. Τα γελάζω πολύ. Τέλος, δηλαδή βλέπεις τόση ώρα, περιμένω. Εντύπωση όμως πριν μιλήσει είναι αυτά ότι όλοι μας... Τα παράπονα όλα. Δεν σου εντύπωση ότι όλοι μας ή κλείνουμε ή ανοίγουμε ή μέσα στην κουβέντα λέμε είπε η Νινέτα αυτό, είπε η Νινετούλα αυτό. Πρέπει να το πει τώρα, να πει ό,τι έχει να πει. Σβήνει τις φωτιές που ανάβει, τις ανάβει, τις κάνει, είναι μονίμως εκεί δίπλα. Πόσο δύσκολο είναι. Λέγε εδώ τώρα. Και επίσης θα τον εκθέσω, όχι θα σε εκθέσω, ανεπανόρθωτα. Γιατί η Νινέτα δεν ήθελε να στην εκπομπή και είχε δίκιο. Σου λέει είναι δικιά σου η εκπομπή, γελάς. Δεν πάω εγώ πουθενά χωρίς την Νινέτα. Αυτό θέλω. Να το πει. Όχι, είναι υπέροχο. Τι γλυκό είναι. Όχι, τα ξέρει. Όντως όμως δεν ήθελε. Και μη είπε μέσα. Γιατί να. Ξέρει πολύ καλά. Αυτά έχετε μοιραστεί όλα όμως. Δεν είναι δική μου βραδιά, δική μας είναι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε παιδιά, για να πούμε και κανένα σοβαρό. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι νόημα έχει για εσάς η εμφάνισή μου εδώ. Για μένα, γυναίκα μου. Κρύβει ένα είδος αποχαιρετισμού. Ε, καλά, τώρα εντάξει. Άντε πάλι. Όχι, Παναγία. Προς μη κακοφανισμό σας. Άντε πάλι. Μπορεί και ένας φίλος σας πρώην. Έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, είπα εγώ το δυσάρεστο, πέστε εσείς τα ευρώ. Συγγνώμη, θα σας στενοχωρήσω. Ακούστε, ακούστε. Περίπου δεκαετία. Όχι, όχι, είναι 20. Μία δεκαετία, 20 τα ίδια λέει. Επειδή μας βλέπει ο κόσμος τώρα. Ναι, ναι, ναι. 20 χρόνια λέει το ίδιο, ξέρετε γιατί. Του έχει πάει γούρι. Και δεν με αναλαμβάνει. Το ξέραμε, Γιωργάκη μου, αυτό. Λοιπόν, η Νέτα δεν τη γλιτώνεις όμως. Μιλήσαν δεν γλιτώνεις. Θα μιλήσεις γι' αυτό. Θα μιλήσεις. Λέγεις, Βρυνετούρα, πότε την γλιτώνεις. Να πεις ό,τι σε βασανίζει. Λέγε, λέγε, λέγε. Όλα αυτά τα βάζανε τα μαρτύρια μου, παίρνει τον κατένα μας ξεχωριστά τα βράδια και μας λέει και τι έδωλες στον κόσμο. Όχι, δεν βάζανε. Κάποιος θα σε βοηθήσει. Κάποιος θα ακούσει. Τι είναι αυτό που σου έκανε κλικ σε αυτόν τον άνθρωπο όταν τον είδες για πρώτη φορά, γιατί τον ερωτεύτηκε. Όχι, δεν τον χώνευε καθόλου. Λάθος. Για πες, γιατί. Γιατί ήταν αγενής. Μην ακούς το ενστικτό σου, γιατί να 30 χρόνια μετά. Σου είχε φερθεί αγενός. Ναι. Τι σου έκανε δηλαδή. Πήγαινα εγώ στο θέατρο να πω καλησπέρα και δεν την άκουγα ποτέ. Ωστή, εσύ τι ήσουν. Εγώ που τότε ήμουν παντρεμένη και πήγαινα... Σύζυγος ηθοποιού. Σύζυγος ηθοποιού, μάλιστα. Και δεν μου έλεγε ποτέ. Γιατί. Έτσι. Από πολύ ευγένεια. Πολύ ευγένεια, γιατί είναι έτσι ο Γιώργος. Γιατί δεν τις μιλούσες όμως, υπήρχε κάποιο πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού ότι τις φέρομαι έτσι για να μιλήσω. Δεν θέλω στο κεφάλι μου, δεν μπορώ. Να το. Τι σου είπα στην αρχή που είναι ή έτσι ή ναι. Δεν γνώρισε το έτσι. Ωραία, μία φορά δεν σου μιλάει, δύο δεν σου μιλάει, μετά τι κάνεις.
Ασχολείσαι μαζί. Μετά θα έπαψα να πηγαίνω στο θέατρο. Μάλιστα. Και για να μην βλέπω το Λεμπέση. Να μην λέω καλησπέρα και να μην μου απαντάει. Ωραία. Πολύ απλά. Και είναι μετά το βήμα. Μετά, λέω, μετά, και μετά μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω να σα πω ακριβώ. Πώς έγινε αυτό το επόμενο. Μετά άρχισε μια συνεργασία. Με μια δουλειά που είχε γίνει με τον άντρα μου τότε. Αναγκάστηκε να σου μιλήσει. Αναγκάστηκε να μιλήσει και μετά είδε έναν άλλον άνθρωπο. Άρχισε σιγά σιγά να ανακαλύπτω τον Λεμπέση, τον σημερινό βέβαια. Τότε. Ναι. Αυτό. Ήταν να μην ανοίξει το στόμα του δηλαδή. Και ο έρωτας ήρθε αμέσως. Τόσα χρόνια που είσαστε μαζί, σε έχει κουράσει καθόλου? Έχεις πει. Όχι, απλώς καμιά φορά στεναχωριέμαι γιατί παρά είμαι εγώ του να ευγενεί, να μην. Να εξοφαρίζεται. Ναι, μη στεναχωρείτε. Βεβαίως τον αγαπάνε και τον ξέρουν, αλλά εγώ. Τραβάω στο στεναχωριέμαι, ναι. Ακόμα και τώρα, καμιά φορά. Όχι, γιατί η αγένεια του Γιώργου δεν είναι ποτέ πρόστιχη. Όχι, δεν είναι, ναι. Αλλά εγώ εκείνη την ώρα μπαίνω στο πρόβλημα του άλλου. Ας πούμε, θα σου πω κάτι με πολύ ευγένεια. Είχε επίσης ένα κοριτσάκι μια φορά, δεν θα σου θυμίζω, δεν θα πω ονόματα. Κάναμε οντισιόν και λέει, αφού είχαμε δει πολλά κορίτσια και εγώ ήμουν μέσα στην αγωνία σαν την Ινέτα, ναι. Μην υποθεί λάθος λέξη, μη Γιώργο μου, μη. Και πήγα το τελευταίο, λέει, λοιπόν, λέει η κοπελίτσα, λοιπόν, θα είμαι, κύριε Λεμπέση. Εσύ θα ήσουν, λέει, με μια ομορφότερη από σένα και την κλείσαμε. Της είπε. Το θυμάσαι αυτό, Γιώργο, αρρώστησα. Ναι, αλλά μπορεί να λέγει αλήθεια. Αυτό, αλήθεια. Λέγεται, μωρέ, Βελίνα. Βελίνα μου, αυτή σου η πλευρά. Είναι η φράου Ευελίνα, η γνωστή. Αφού με ρωτάνε και τι να πω. Μια φορά είχε μια γκόμενο ο Βαλτινός και παίζανε μαζί. Πριν Εύα. Πριν, παλιά. Παλιά. Πριν Εύα. Πριν Εύα για τον Βαλτινό. Για μένα η Εύα υπήρχε τότε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Καλά κάνεις και έχεις αυτό το ύφος πλάνο γρήγορα στον κύριο Βαλτινό. Εκεί είναι το πλάνο. Γράφω στο βιβλίο μέσα φίλοι μου και όχι μόνο. Και. Τι έγινε. Και με σταύρωνε κάθε μέρα. Ο Βαλτινός. Όχι. Οι φίλοι του Βαλτινού. Θα τονίζω να το θυμόμαστε. Πέστε μου κύριε Λεμπέση. Εγώ και ο Γρηγόρης κάνουμε για το θέατρο να μείνουμε. Το απέφευγα. Μία, δύο, τρεις. Ήρθε και με σταύρωσε πια την τελευταία φορά. Α, λέω, το θες το καφεδάκι σου, έλα εδώ. Τι θες, ο Γρηγόρης λέει και εγώ. Ο Γρηγόρης λέω να μείνει, εσύ να φύγεις. Πώς το κάνεις. Έκλαιγε τρεις μέρες. Το συνόψισε. Μόνο μία ερώτηση θέλω να κάνω. Αυτή η κοπέλα έγινε μετά στάρ. Τι χάθηκε. No comments. Αυτό ήταν πολύ καλό. Ωραία σιωπές κάνεις, Γρηγόρη. Μέντε, να σου πες. Δεν ξέρω να κάνω αυτό, έγινε. Για να πούμε... Πήγε παντού. Για να πούμε τίποτα άλλο τώρα. Πώς το έλεγαν τα σένα εσύ κάτια. Είναι το φοβερό που μαζεύονται όλοι μαζί και χαίρονται. Όχι το συνεδρίασεις. Όχι μόνο. Με τον Γρηγόρη δεν κάνω τα σένα τα διάφορα. Έλα, λοιπόν, θυμίσαι το. Δεν λες το διάλυση. Το διάλυση. Τώρα είναι διάλυση. Τώρα είναι διάλυση. Λάκα, είχε, ήμασταν με την Κάτια, να πούμε τώρα και κάτι εκτός προγράμματος. Ήμασταν με την Κάτια στο θέατρο Διονύσια. Θα παίζαμε τον Ανατόλη, το σκηνοθετούσε ο Ντασέν. Λοιπόν, η Κάτια ήθελε να το ανακαινήσει λιγάκι, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν το ανακαινίζανε. Προσπαθούσε καημένη να βρει λεφτά και παρακαλάει τον Ντασέν. Και του λέει, μίλα κι εσύ στον ιδιοκτήτη. Πες το ότι ανεβάζουμε μια ωραία παράσταση εδώ πέρα, θα μπει ο κόσμος. Να αλλάξει ρε παιδί μου, να βάψει λίγο τους τοίχους, τις κολόνες, να αλλάξει λίγο τις κουρτίνες. Και λέει ο Ντασέν, άστο. Μπαίνει ο ιδιοκτήτης λοιπόν ένα απόγευμα, τον πλησιάζει ο Ντασέν και του λέει, άσε πάω. Θέατρο. Ρώμικο. Ίδιο. Το βάψαμε λίγο. Και κουρτίνες. Κουρασμένες. Είναι από το Tide. Tide, το χρώμα, όταν είναι παλιό, το λένε Tide. Παλιοκαιρισμένο. Ναι, ναι, τον έπεισε τελικά. Το βάψαμε, αλλάξαμε κουρτίνες. Αν θέλετε κάτι, να παίρνετε τον Ντασέν.